μέχρι σήμερα. Είναι ένα ρεύμα το οποίο βασίζεται στις σκέψεις και στην πνευματικότητα, θα λέγαμε, ενός ανθρώπου που ξεκίνησε ένα κίνημα το οποίο ονομάζεται ανθρωπιστικό κίνημα. Που βρίσκεται στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Αφρική. Ο ίδιος είναι μέλος του Κέντρου Ανθρωπιστικών Μελετών, που είναι παγκόσμιο αυτό, έτσι, έχει δει κάποιες συναντήσεις και σε σχέση με κάποιες μελέτες κτλ. Σε σχέση με τον ανθρωπισμό. Και επίσης είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε, ένας από τους ιδρυτές, του Humanist Network of Health News. Πώς το λένε, το δίκτυο, έτσι, των νέων σε σχέση με την υγεία. Είναι επίσης συγγραφέας διάφορων βιβλίων και επίσης διάφορων συνεισφορών που έχει γράψει ο ίδιος, που βασίζονται στην ψυχολογία του νέου ανθρωπισμού. Αυτά όσον αφορά τον Βίκτορ. Θέλει η Μαρία, που είναι εδώ μαζί μας, να μας πει δύο λόγια για τη δική της παρουσία εδώ και πώς σχετίζεται με αυτή την σημερινή απογευματά. Μαρία, είναι η σειρά σου. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη γιατί εδώ. Εδώ και χρόνια είμαι στη θεραπευτική άρπα, συνδέοντας και παντρεύοντας την επιστήμη του ήχου με την τέχνη της μουσικής. Και μπαίνοντας σε γυροκομεία, σε νοσοκομεία, σε εντατικές, για να προσφέρω ένα χώρο ανακούφισης και φροντίδας στους ανθρώπους, μπορώ να πω ότι αισθάνομαι από τα μεγαλύτερα επίπεδα πληρότητας στη ζωή μου τα τελευταία έτη. Είμαι στη μουσική πολλά χρόνια, είμαι από τα 5 μου χρόνια, ωστόσο τα τελευταία περίπου 8 χρόνια είμαι στη θεραπευτική μουσική. Έκανα τις σπουδές μου στο εξωτερικό, στη θεραπευτική άρπα, στο Hartford Healing στις Ηνωμένες Πολιτείες και είμαι πολύ ευγνώμων που το έχω κάνει αυτό, γιατί έχω καταλάβει ότι όταν προσφέρω μέσα από τον ήχο αυτή την αίσθηση ανακούφισης, φροντίδας, σεβασμού και αγάπης, ειδικά στην τρίτη ηλικία, συμβάλλω στο να μετασχηματίσουμε τις σύγχρονες κοινωνίες μας. Γιατί νομίζω αν οι σύγχρονες κοινωνίες μας αρχίσουν και δείχνουν πάλι αγάπη και σεβασμό στο τέλος της ηλικίας, στην τρίτη ηλικία και στην αρχή, τα παιδιά, θα έχουμε μεγάλες αλλαγές, θετικές, όλοι μας. Όταν λοιπόν είδα την ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα, είδα και το πρόσωπο του Βίκτορα, με κέρδισε αμέσως. Χτύπησαν καμπανάκια μέσα μου και λέω: θα στείλω ενημέρωση στις κοπέλες, στις κυρίες, να δούμε πώς καταφέρουμε να το κάνουμε και να συνοδεύσω, να πλαισιώσω όλη αυτή την πρωτοβουλία της ανακούφισης και της φροντίδας με τους ήχους της άρπας, που είναι κατεξοχήν όργανο συνήθισης με υψηλές αρμονικές, που επικοινωνεί και χτίζει χώρους ασφάλειας χωρίς καθόλου λόγο. Και γι' αυτό είμαι εδώ από την Νότια Λακωνία, όπου έχω φύγει πια από την Αθήνα και ζω εκεί μόνιμα και με μεγάλη μου χαρά είμαι μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. En primer lugar, compartir un sentimiento. Estoy muy feliz de compartir con ustedes este encuentro. Διότι καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα μοιραστεί μαζί μας αυτή τη συνάντηση. Muy, muy agradecido a las amigas y amigos del movimiento humanista y del mensaje con el cual compartimos esa enseñanza por generar este encuentro, así que muy agradecido. Είναι ευγνώμων για όλους τους φίλους και τις φίλες που μοιραζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα και το μήνυμα του Σύλλου και το κίνημα κτλ. Γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό που θα ζήσουμε σήμερα εδώ πέρα. Y invitarlos a que no sea una presentación de un libro formal, sino ojalá podamos generar un espacio de intercambio sobre el tema. Και αυτό που θα ήθελα θα ήταν να μην το βιώσουμε σαν μια παρουσίαση βιβλίου,
αλλά σαν ένα χώρο στον οποίο επίσης θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες και απόψεις. Comentarles brevemente mi experiencia con el, con el tema de este libro que vamos a y después conversar. Θα μας παρουσιάσει πρώτα τη δική του εμπειρία σε σχέση με το θέμα που αναφέρεται στο βιβλίο του Τέχνη της Συνοδείας και στη συνέχεια θα σας ζητήσουμε. En primer lugar, el, ese pequeño libro que van ahí, el arte de acompañar, este, es un pequeño libro que no tiene muchas explicaciones teóricas o, ni teorías, ¿no? Sino que es más bien la aplicación práctica de una enseñanza, ¿no? Espiritual y de una enseñanza psicológica. Es más práctico que teórico, ¿no? Λέει το εξής, ότι το συγκεκριμένο αυτό το βιβλίο που έρχεται αρκετή στα χέρια σας για την τέχνη της συνοδείας είναι ένα μικρό βιβλίο το οποίο δεν αναφέρεται τόσο πολύ σε θεωρίες και τεχνικές αλλά περισσότερο στην εμπειρία και στην πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο πνευματικό και εμπειρικό. Quien quiera luego profundizar puede ir a las teorías y a los fundamentos de donde surgieron esas prácticas. Ναι, αν κάποιος στη συνέχεια θέλει να εμβαθύνει, μπορεί να πάει τέλος πάντων στα, στις πηγές από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και να εμβαθύνει και στη θεωρία και στις πρακτικές του συγκεκριμένου θέματος. Y estas, esta traducción práctica está aplicada a un momento muy particular y muy significativo de la vida. Και αυτή η πρακτική εφαρμόζεται σε μια στιγμή πάρα πολύ σημαντική της ζωής. Y la enseñanza o la fuente, el fundamento, tiene que ver básicamente con la psicología del nuevo humanismo y una enseñanza espiritual que conocemos como el mensaje de siglo. Esas es el fundamento de la aplicación práctica. Y esta es ουσιαστικά η διδασκαλία, συγκρίνοντας αυτό που λέμε, ονομάζουμε ψυχολογία του νέου ανθρωπισμού και στις εμπειρίες του μηνύματος του σύμπαν και άλλες διδασκαλίες που μας βοηθούν να ερευνήσουμε το βάθος της συνείδησης και των ανθρώπινων συναισθημάτων. El momento significativo de la partida, porque no me gusta hablar del fin de la vida. Η σημαντική στιγμή του φεριού, γιατί δεν μας αρέσει να μιλάμε για το τέλος της ζωής. Αναχώρηση. Της αναχώρησης, ναι. Ese momento que generalmente llamamos la muerte. Αυτή η στιγμή που γενικά την ονομάζουμε θάνατος. ¿Cómo desde nosotros podemos acompañar ese momento? Πώς μπορούμε εμείς να συνοδεύσουμε αυτή τη στιγμή. No solo la muerte propia, sino la muerte de nuestros seres queridos o de cualquier persona. Όχι μόνο το δικό μας θάνατο, αλλά το θάνατο οποιοδήποτε αγαπημένου ανθρώπου ή και το θάνατο οποιοδήποτε ανθρώπου. ¿Qué hacer o qué no hacer? ¿Qué decir o qué no decir? Conocer cuáles son las necesidades. ¿Qué está pasando ahí? Τι να κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Τι να πούμε, τι να μην πούμε. Το να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες. Generalmente en nuestra cultura ese momento se vive con mucho sufrimiento. Γενικά στον πολιτισμό μας αυτή η στιγμή βιώνεται με πάρα πολύ οδύ. Pero será que es de mucho sufrimiento mental o será que están pasando otras cosas? Αλλά είναι πραγματικά μια στιγμή οδύνης νοητικής πολύ έντονης ή
στην πραγματικότητα συμβαίνουν άλλα πράγματα εκείνη τη στιγμή. Se comprende el sufrimiento, la pena, la tristeza, porque perdemos a un ser querido. Καταλαβαίνουμε τον πόνο και τη θλίψη, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι χάνουμε κάποιον αγαπημένο. Pero posiblemente lo que esté sucediendo en ese ser querido, en la persona, o nosotros cuando vivamos la muerte, sea algo muy diferente. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει και σε εμάς, αλλά και σε το άτομο που φεύγει, είναι πιθανότητα κάτι πολύ διαφορετικό. En la cultura occidental, desde hace unos cientos de años, στην δυτική κουλτούρα κάποιες εκατοντάδες χρόνια, se ha generado un tabú, un... Ναι, έχει ταμπού. Έχει δημιουργηθεί ένα είδος ταμπού. Negativo de la muerte. Αρνητικό για το θάνατο. Parece que es un monstruo que está esperando agazapado para poder cortarnos la cabeza. Μοιάζει σαν να είναι ένα τέρας το οποίο μας περιμένει κάπου κρυμμένο για να μας κόψει τη φάση στο κεφάλι. Είναι ένα ταμπού. Entonces, veamos cuáles son los fundamentos de este acompañamiento. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα θεμελιώδη στοιχεία αυτής της συμμορίας, τα θεμελιώδη σημεία. Es como el intento es cambiar la mirada sobre la muerte. Η αρχική πρόθεση, η βασική πρόθεση είναι να αλλάξουμε το βλέμμα. En nosotros mismos, se más sí, para poder acompañar a otros. Για να μπορέσουμε να συνοδεύσουμε άλλους. Es decir, desde el punto de vista del acompañamiento, σαν να λέμε ότι από το σημείο οπτικής της συνοδείας, implica una transformación primero de uno, la mirada de uno. Είναι σαν να λέμε ότι έχει ανάγκη πρώτα μια μετατροπή δική μας. Intentar dejar de lado un poco la pena o el sufrimiento por la partida del ser querido. Προσπαθώντας να αφήσουμε στην άκρη τον πόνο και την οδύνη για το γεγονός ότι χάνουμε κάποιον αγαπημένο, τη λύπη. Y concentrarnos en lo que la otra persona que está partiendo necesita y lo que está pasando en el interior de ella. Και να δώσουμε όλη μας την προσοχή, να επικεντρωθούμε σε αυτό που συμβαίνει στο άτομο που φεύγει και στο ποιες είναι οι ανάγκες του. Και son muchas cosas. Που είναι πάρα πολλά πράγματα. Hay todo un proceso muy grande vital en el interior de la persona en el final de la vida física. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, μια ολόκληρη διαδικασία ζωής, ζωτική διαδικασία, σε αυτό το άτομο που φτάνει στη στιγμή του θανάτου. Lo primero que uno tiene que, o yo he aprendido, y ojalá, y es lo que quiero compartir. Το πρώτο, το οποίο είναι ουσιαστικά αυτό που εκείνος έμαθε πρώτα και το οποίο θέλει να μοιραστεί, es que la muerte no existe. Como un objeto, no existe la muerte. Ότι ο θάνατος δεν υπάρχει σαν ένα αντικείμενο. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Lo que existe es un proceso del final de la vida física. Αυτό που υπάρχει είναι ουσιαστικά μια διαδικασία του τέλους της φυσικής ζωής. Pero eso nada nos dice del fin de la existencia psicológica o espiritual. Αλλά αυτό δεν μας λέει τίποτα για το τέλος της πνευματικής ή ψυχικής ζωής. Cuando uno acompaña estos procesos desde esta mirada, όταν κάποιος συνοδεύει αυτές τις διαδικασίες μέσω από αυτό το σημείο οπτικής, αυτό το βλέμμα, comienza a sentir y comienza a escuchar a la persona que está partiendo. Αρχίζει να αισθάνεται και να ακούει
το άτομο που φεύγει. Y comienza a observar que la persona, el ser querido, la persona que acompañamos, puede morir bien. Και αρχίζει να βλέπει ότι αυτό το άνθρωπο, ο αγαπημένος μας ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, μπορεί να φύγει καλά, μπορεί να πεθάνει καλά. ¿Qué es morir bien? Τι σημαίνει να πεθάνω καλά? Reconciliado con la vida. Συμφιλειωμένος με τη ζωή. Agradeciendo lo que la persona nos dice que agradece lo vivido. Ευγνωμονεί αυτό που έζησε. Y que comienza a tomar contacto con otras realidades más profundas. Και αρχίζει να έρχεται σε επαφή με άλλες πραγματικότητες πιο βαθιές, πιο εσωτερικές. El que acompaña lo observa eso y lo siente. Αυτός που συνοδεύει το παρατηρεί αυτό και επίσης το αισθάνεται. Si miras con esta mirada. Αν φυσικά παρατηρείς με αυτό το βλέμμα. Si es que no estás encerrado en tu propia pena o en tu propia tristeza por el sufrimiento. Αν καταφέρεις να μην παραμείνεις κλειδωμένος στη δική σου θλίψη και στο δικό σου πόνο για αυτή την αναχώρηση. No negamos eso, pero el intento es hacer un esfuerzo para incorporar esta otra mirada. Ναι, δεν αρνούμαστε αυτό, ούτε λέμε ότι δεν είναι σωστό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε αυτό το διαφορετικό βλέμμα. Αυτό. El libro, no negamos eso. Intento es hacer un esfuerzo para incorporar esta otra mirada. Δεν αρνούμαστε αυτό, ούτε λέμε ότι δεν είναι σωστό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε αυτό το διαφορετικό βλέμμα. Αυτό. El libro, compartir algunas herramientas para este acompañamiento. Αυτό το βιβλίο έχει σαν πρόθεση να μοιραστεί κάποια εργαλεία, κάποιες πρακτικές για αυτή τη συνοδεία. Está dividido en cinco partes o cinco capítulos. Είναι μοιρασμένο σε πέντε, σαν να λέμε κεφάλαια, σε πέντε μέρη. Donde el acompañante va a encontrar algunas herramientas prácticas para ayudar en este proceso que transita en el interior de la persona que está partiendo. Όπου αυτός που το διαβάζει θα δει διάφορες πρακτικές και εργαλεία αυτός που συνοδεύει για να μπορέσει να συνοδεύσει αυτόν τον άνθρωπο που έχει μπει σε αυτή την εσωτερική διαδικασία. Algunas son herramientas de tipo más psicológicas, más para la mente, con el objetivo más de reconciliación con su propia biografía. Κάποια από αυτά τα εργαλεία ψυχολογικά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νου και με τη συμφιλίωση αυτού του ατόμου, με αυτό που έχει ζήσει. Luego vamos a explicar por qué. Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε γιατί. Y hay otras herramientas, otro capítulo. Και έχει άλλα εργαλεία, ένα άλλο κεφάλαιο. Que son más de ayuda para el acompañamiento más existencial o espiritual. Que es una εργαλεία που είναι περισσότερο για να βοηθήσουμε για περισσότερο σε πνευματικό επίπεδο. Y después también tiene otro capítulo de temas como de reflexión para nosotros. Και έχει και άλλο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται περισσότερο σε θέματα διαλογισμού για εμάς τους ίδιους. Que están extraídos de estas enseñanzas de Silvio. Τα οποία τα έχουμε πάρει από τις διδασκαλίες του Silvio. Esto es importante, digamos, ¿no? Que es estas esto que queremos compartir del acompañamiento no parte de una teoría de la muerte.
muerte o una teoría, sino que parte de la experiencia que hemos tenido en el acompañamiento en el final del proceso de la vida física. Θέλω να τονίσω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όλο αυτό δεν βγαίνει από κάποιες θεωρίες για το θάνατο και όλα αυτά. Όλο αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα βγαίνει μέσα από την εμπειρία αυτών των ανθρώπων που ξεκινήσανε αυτή τη συνοδεία σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους. Este proceso que les mencionaba de que todas las personas que están partiendo, o nosotros mismos cuando nos toque el momento, porque la muerte es física, es inevitable, este proceso. Este proceso, sí. Αυτή η διαδικασία προς το θάνατο, η οποία αφορά τους ανθρώπους που είναι στη στιγμή για να φύγουν, αλλά που επίσης κάποια στιγμή θα αγγίξει και εμάς, γιατί ο θάνατος είναι κάτι αναπόφευκτο, θα συμβεί σε όλους μας. Este proceso tiene etapas y tiene indicadores que nosotros podemos observar si estamos acompañando ese proceso con bondad, con compasión. Uno puede observar estos indicadores y estas etapas. Αυτή η διαδικασία έχει κάποιες φάσεις και κάποιες ενδείξεις που κάποιος όταν συνοδεύει με συμπόνια και καλοσύνη μπορεί να τα παρατηρήσει στο άτομο αυτό που θέλει. Porque generalmente uno se pregunta, pero ¿por qué tanto sufrimiento? Γιατί γενικά κάποιος αναρωτιέται, γιατί τόση οδύνη. ¿Por qué tanto sufrimiento a ese momento de la partida? Γιατί τόση οδύνη τη στιγμή που κάποιος θέλει. Básicamente, porque tenemos asociado la vida básicamente al apego al propio cuerpo físico y a lo más superficial de nuestro comportamiento. Γιατί έχουμε συνδέσει το θάνατο με τον αποχωρισμό από το σώμα μας και από το πιο εξωτερικό. Και το πιο επιφανειακό. Lo más superficial de lo comportamiento psicológico, ¿no? Της προσυμπεριφορών μας, της λογικής. Por eso el temor a la enfermedad, el temor al dolor físico, a la soledad, a la muerte. Todo tiene la misma raíz. Si podemos profundizar nuestro acompañamiento, vamos a poder observar que hay otras realidades en la persona que tienen que ver con algunas necesidades que la misma persona expresa en el momento de su partida. Αν λοιπόν μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι υπάρχουν άλλες πραγματικότητες, τις οποίες μάλιστα το ίδιο το άτομο τις εκφράζει όταν είναι στη διαδικασία του θανάτου για να φύγει. ¿Y cuáles son las necesidades que tienen las personas que están en su momento final de vida física? Ποιες είναι οι ανάγκες που έχουν τα άτομα τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία του τέλους της φυσικής του ζωής? El primero y muy importante para poder acompañar mejor, το πρώτο και πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να συνοδεύσουμε καλύτερα, es el que tengan un muy buen control del dolor físico y de los síntomas del dolor físico. Είναι να μπορούν να έχουν έναν πολύ καλό έλεγχο, μια ανακούφιση ουσιαστικά του φυσικού πόνου και των συμπτωμάτων του φυσικού πόνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Porque si la mente está sumergida en el dolor físico, γιατί αν ο νους είναι ουσιαστικά απορριμμένος από τον φυσικό πόνο, va a ser difícil que pueda tomar contacto o iniciar procesos más profundos. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει σε επαφή και να μπορέσει να δει, να μπει σε διαδικασίες πιο βαθιές. A cualquiera de nosotros, sí. Si tenemos un muy fuerte dolor físico, si queremos pensar en cosas profundas, el dolor se impone. Y se nos sucede, αν υποφέρουμε από ένα πρόβλημα, ξέρω κάτι πολύ έντονο, μας είναι σχεδόν αδύνατο να έρθουμε σε επαφή ή να μπορέσουμε να σκεφτούμε κάτι βαθύτερο. Lo mismo la persona que está partiendo. Το ίδιο συμβαίνει και με ένα άτομο το οποίο είναι στη στιγμή του θανάτου. Afortunadamente, δυστυχώς, la ciencia. Η επιστήμη. Α, ευτυχώς. Οκ. Ευτυχώς, Παναγία. Ευτυχώς, Παναγία. Afortunadamente, la ciencia hoy nos ayuda y el más del 98% de los dolores, de los tumores aún oncológicos o de cáncer más agresivos pueden tener minimizado el dolor físico si estamos atendiendo a esta persona. Ah, es decir, tenemos, gracias a la ciencia, tenemos casi asegurado que la mente puede estar ocupándose de otros temas. Leo que, ευτυχώς, η επιστήμη έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που το 98% των πολύ ισχυρών πόνων που μπορούν να προκαλέσουν όγκοι και σοβαρές ασθένειες μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και να μην επιβάλλεται στο νου κάποιου, εφόσον βέβαια προσέξουμε το άτομο το οποίο βιώνει την ασθένεια και τον πόνο. Και... Si hay buen control del dolor, el segundo aspecto muy importante es ayudar a lo que se llama cerrar la biografía. Ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό, εάν έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε αυτό το σημείο, να μην υπάρχει πόνος, είναι να βοηθήσουμε αυτό το άτομο να κάνει, να κλείσει αυτό που λέμε τη βιογραφία του. Es una necesidad de la conciencia humana. Είναι μια ανάγκη της ανθρώπινης συνείδησης. Cerrar cerrar todos los aspectos biográficos de nuestra vida que están pendientes porque no se comprendieron, porque han generado angustia, porque hay una necesidad de integrar esas islas que fueron quedando en nuestra historia. Ah, perdón. Sí, no, es que después pierdo el hilo. Sí, yo voy. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά όλοι το έχουμε ανάγκη να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και να συνδέσουμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μας, τα οποία κάποια από αυτά δεν τα έχουμε κατανοήσει, έχουν μείνει αποσυνδεδεμένα. Κάποια από αυτά στη ζωή μας μας έχουν προκαλέσει πόνο, άγχος κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να συνδέσουμε όλα αυτά τα αποκομμένα κομμάτια της βιογραφίας. Acompañante puede ayudar. Αυτός που συνοδεύει μπορεί να βοηθήσει. Con preguntas simples. Με απλές ερωτήσεις. Con mucho afecto. Με πολύ στοργή. Sabiendo que eso está sucediendo en el interior de la persona. Yo sé que en el interior de la persona que está partiendo, están sucediendo esas cosas en su conciencia. Γνωρίζοντας ήδη εγώ από πριν ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο εσωτερικό του ανθρώπου που φεύγει. Συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα μέσα του. Οπότε μπορώ να τον βοηθήσω να τα εκφράσει. Θέλει να κλείσει. Ναι, ακριβώς. Γιατί ήδη συμβαίνει αυτή η διαδικασία μέσα. Si esas islas se integran, αν αυτά τα νησιά ενωθούν, ενσωματωθούν, esos temas de sufrimiento mental
se reconcilian. Αν αυτά τα θέματα της νοητικής οδύνης καταφέρει το άτομο να τα συμφιλειώσει, καταφέρουμε να συμφιλειωθούμε με αυτά. Todo eso es energía psicológica. Όλο αυτό είναι ενέργεια ψυχολογική. Que se integra y cobra fuerza. Που ενσωματώνεται και κερδίζει δύναμη. Que son ahora mismo, que son nuestros recuerdos. Που αυτή τη στιγμή είναι οι ανάγκες μας. Nuestras biografías. Οι βιογραφίες μας. No son nuestro cuerpo. No son. Nuestro cuerpo. Ah, δεν είναι το σώμα μας. Es energía psicológica que está en el interior. Είναι ενέργεια ψυχολογική που υπάρχει μέσα μας. Cuando la vida finaliza, όταν la vida física, όταν η φυσική ζωή finaliza, esa energía busca integrarse. Αυτή η ενέργεια ψάχνει να ενσωματωθεί. Y el que acompaña puede ayudar. Αυτός που συνοδεύει μπορεί να βοηθήσει. Cuando eso sucede, cuando uno ve o la misma persona dice que todo está bien, όταν αυτό συμβαίνει, αυτός που συνοδεύει δει ή το ίδιο το άτομο πει ότι όλα είναι καλά. Uno observa que la persona comienza a profundizar en experiencias más profundas. Ένας παρατηρεί ότι το άτομο αρχίζει να εμβαθύνει σε εμπειρίες πιο βαθιές. Que hay más distensión. Είναι πιο χαλαρός. Hay expresiones de que todo está bien. Υπάρχουν εκφράσεις ότι όλα είναι καλά, ότι όλα πάνε καλά. Y muchas veces, και πολλές φορές, comienza a experimentar sensaciones muy profundas. Αρχίζει να έχει την εμπειρία αισθήσεων πολύ εσωτερικών, πολύ βαθιών. A veces experiencias de luminosidad, de luz. Άλλες φορές εμπειρίες φωτός. A veces ligado a seres o personas que han partido, familiares. Άλλες φορές τον έκθεσε επαφή με άτομα δικά του τα οποία έχουν ήδη φύγει. Diferentes traducciones, διαφορετικές μεταφράσεις, pero lo común que tienen, αλλά το κοινό που έχουν όλα αυτά, que uno lo siente, που κάποιος το αισθάνεται, es que es profundo, είναι ότι είναι βαθύ, y que eso tiene vida propia, και ότι αυτό έχει δική του ζωή. Volviendo al tema biográfico, επιστρέφοντας στο βιογραφικό θέμα, me olvidé una cosa, ξέχασα ένα πράγμα εκεί. Tan importante como el tema de reconciliar los aspectos pendientes biográficos. Το ίδιο σημαντικό όπως το να συμφιλειωθούμε, με όλα αυτά τα θέματα που έχουν μείνει άλυτα, σαν να λέμε. Tan importante como eso es el recuerdo y el fortalecimiento de los momentos positivos vividos. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να θυμηθούμε και να ενδυναμώσουμε επίσης τα θετικά που έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Τις σημαντικές και πραγματικά πολύ χαρούμενες και συγκινητικές στιγμές της ζωής μας. ¿Qué ha sido lo más lindo de la vida? Τι ήταν το πιο όμορφο στη ζωή μας? ¿Con qué momentos estuvo relacionado? Με τι στιγμές υπήρξε αυτό συνδεδεμένο? Uno que acompaña lo puede hacer con fotografías. Κάποιος που συνοδεύει να το κάνει με φωτογραφίες. Con recuerdos. Με αναμνήσεις. Con música. Με μουσική. Qué música fue la que lo inspiró. Ποια μουσική ήταν αυτή που τον ενέπνε. Con qué persona se sintió unido al universo y a la naturaleza y a la vida. Με τι άτομα αισθάνθηκε ενωμένο στο σύμπαν και στη ζωή. Eso también es muy importante que el acompañante lo haga, es decir. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, αυτός που συνοδεύει να το κάνει με το άτομο που φεύγει. Entonces, cuando uno acompaña desde esta mirada, συνεπώς όταν κάποιος συνοδεύει μέσω αυτής της οπτικής, μέσω αυτού του βλέμματος, despojado o no despojado, pero separando lo máximo posible la pena o la tristeza del
καταφέροντας να αποσυνδέσει όσο μπορεί τη θλίψη, τη στεναχώρια για το γεγονός που άλλος φεύγει. Pero con esta mirada de que no la muerte no existe, sino que hay un proceso. Αλλά με αυτή την, με αυτό το βλέμμα ότι ο θάνατος δεν υπάρχει, αλλά είναι μια διαδικασία, comienza a sentir que más que acompañar el momento de la muerte, estás acompañando un nacimiento. Ότι ουσιαστικά αντί να συνοδεύεις τη στιγμή του θανάτου, ουσιαστικά συνοδεύεις τη στιγμή μιας γέννησης. Muy similar en sus indicadores. Πολύ όμοια στις ενδείξεις al nacimiento en este tiempo y en este mundo. Με τη γέννηση σε αυτή τη χρονική και ηλική διάσταση. La vulnerabilidad del cuerpo. Vulnerabilidad. Η ευαλωτότητα του σώματος. La necesidad de estar rodeado de afecto. Η ανάγκη το να είμαστε περιτριγυρισμένοι από στοργή. La necesidad de que alguien acompañe ese proceso. Η ανάγκη το να έχουμε κάποιον ο οποίος συνοδεύει αυτή τη διαδικασία. Entonces, tal vez, este cambio de mirada. Οπότε κάποιες φορές αυτή η αλλαγή του βλέμματος nos esté mostrando que verdaderamente la muerte no existe. Μας εμφανίζει ότι στην πραγματικότητα ο θάνατος δεν υπάρχει, sino que es un proceso de tránsito y de nacimiento hacia nuevos tiempos y nuevos espacios. Και ουσιαστικά είναι μια μετάβαση προς τη γέννηση σε νέους, σε νέους χρόνους και, και εσπάσεις ή χώρες. Seres queridos, con mucho afecto, con mucha bondad y con compasión. Και μπορούμε εμείς να συνοδεύσουμε με πολύ στοργή, καλοσύνη και πολύ συμπόνια. Y para finalizar, και για να ολοκληρώσουμε, estoy seguro, είμαι σίγουρος, que cuando las personas, la sociedad, las familias acompañen el proceso de la muerte, el proceso del final de vida física desde esta mirada, desde esta sensibilidad. Και είμαι σίγουρος ότι όταν τα άτομα, οι κοινωνίες, οι οικογένειες αρχίσουν να συνοδεύουν υπό αυτό το βλέμμα, υπό αυτό το σημείο οπτικής, αυτή τη διαδικασία του θανάτου, transformará a las personas y transformará a la sociedad y transformará la vida misma. Θα μετατρέψει τα άτομα, τις κοινωνίες και την ίδια τη ζωή. El testimonio μαρτυρία, de muchos que acompañamos πολλών από εμάς που συνοδεύουμε estos procesos desde esta sensibilidad, desde esta mirada αυτών των διαδικασιών μέσα από αυτή την ευαισθησία, μέσα από αυτό το βλέμμα es que también se transforma nuestra vida. Είναι ότι επίσης αλλάζει, μετατρέπεται η δική μας ζωή. Ese es un poco mensaje, el testimonio que se intenta compartir en ese pequeño librito que se llama El arte de acompañar. Αυτό είναι ουσιαστικά το μήνυμα, η μαρτυρία που προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσα από αυτό το μικρό βιβλιαράκι που λέει την τέχνη της συνοδείας. Και como dijimos al comienzo, no es más que la traducción práctica de la enseñanza del nuevo humanismo y del mensaje de Silo a la situación puntual que llamamos la muerte física.